παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ και στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, την προκλητική συμπεριφορά στο Αιγαίο και την εισβολή της στη Συρία, καταδίκασαν κατά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στην Αθήνα οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των τριών κρατών Νίκος Παναγιωτόπουλος, Μοχάμεντ Αχμέτ Ζακί και Σάββας Αγγελίδης αντίστοιχα με κοινή δήλωσή τους. Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των τριών χωρών εξέφρασαν την βούληση και την αποφασιστικότητά τους για περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της ήδη εδραιωθήσας συνεργασίας στον αμυντικό και τεχνικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, οι τρεις χώρες μας συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων συμπεριλαμβανομένου και του αμυντικού και αποτελεί κοινό μας όραμα και επιδίωξη η δημιουργία και εδραίωση περιβάλλοντος και συνθηκών σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας προς όφελος των λαών μας και της ειρήνης. Το μήνυμα αυτό, να αποτελέσουν δηλαδή οι χώρες μας πυλώνες αρμονικής συνεργασίας, συμπόρευσης και προόδου στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλαν οι ηγέτες των τριών χωρών μας από την 7η τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στο Κάιρο πριν από ένα μήνα. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και την πρόοδο της συνεργασίας μας στον αμυντικό και αμυντικοτεχνικό τομέα. Υπογραμμίσαμε την κοινή μας στρατηγική δέσμευση και αποφασιστικότητα να αναπτύξουμε περαιτέρω την θεσμοποιημένη πλέον τριμερή μας συνεργασία, απαστέλλοντας ισχυρά και σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Κοινός μας στόχος είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων και συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων. Θα ήθελα να εκφράσω, πιστεύω εξ ονόματος και των δύο φίλων υπουργών, την ικανοποίησή μας για την επιτυχή διεξαγωγή συχνών κοινών ασκήσεων υψηλής επιχειρησιακής αξίας, της αεροπορίας του ναυτικού και των ειδικών δυνάμεων. Συμφωνήσαμε σήμερα να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας που έχει προσλάβει ιδιαίτερη δυναμική και να την εμπλουτίσουμε με νέες πτυχές όπως η κυβερνοασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων και η συνεργασία στον αμυντικό τεχνικό τομέα. Ως επιστέγασμα της σημερινής μας συνάντησης, αλλά και από το παράδειγμα της ισχυρής μας θέλησης να ενισχύσουμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, απαραίτητο παράγοντα για την αποτελεσματική συνεργασία μας, θα μεταβούμε αύριο με τους φίλους υπουργούς στην Κρήτη για να παρακολουθήσουμε την τελική φάση της κοινή άσκησης Μέδουσα που πραγματοποιείται για δεύτερη φορά μέσα στο 2019. Επιπλέον, τόσο κατά την τριμερή συνάντηση όσο και κατά την πρωινή διμερή μας συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Αιγύπτου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, συζητήσαμε για τις σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας και την ενίσχυση της συνεργασίας μας για την αντιμετώπιση τους. Όπως αποτυπώνεται και στην κοινή δήλωση της Τριμερούς, καταδικάσαμε τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου που αποτελούν κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της χώρας μας, που είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την τουρκική εισβολή στη Συρία, η οποία, όπως εκτιμούμε, θα οδηγήσει σε νέα ανθρωπιστική κρίση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία στις τρεις χώρες αυτές για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας. Ενίσχυση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς και εδώ αναφέρομαι στην τελευταία διάσκεψη κορυφής που συνήλθε στο Κάιρο το περασμένο μήνα. Οι σχέσεις των τριών χωρών είναι διαχρονικές και σταθερές διότι χτίστηκαν διαμέσου της ιστορίας τους. Αλλακάτε البلدان الثلاثة مستقرة وثابتة لأنها بنيت على مر التاريخ του πλούσιου πολιτισμού τους,
των επιτευγμάτων τους, αλλά και των αγώνων επιβίωσης. Με خلال ثقافتهم المشتركة ونضالهم الدؤوب من أجل الحياة اليومية. Αγώνων για ένα καλύτερο και πιο ασφαλές μέλλον. نضال من أجل مستقبل أفضل. Η συνάντηση μας σήμερα είχε σκοπό να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της ήδη άριστης συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα ασφαλείας και άμυνας.